τέταρτη μάχη με ορισμό Αϊτάι και στην κόκκινη γωνία παρακαλώ το μικρό μας μαχητή Μάριο Δεμίρη να έρθει στο ring. Επαγγελματική νίκη. Για την πλέ γωνία, ο Βασίλης Μπίλερμαν Κατσιγιάννης. Πρωταθλητής motocross επίσης, ο μικρός Βασίλης. Έκανε θεαματική είσοδο λοιπόν εδώ σήμερα. Έχουν ο κάθε ένας εκ των δύο από 10 αγώνες στο ενεργητικό του. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό συνηθίζεται που ανήλικοι μαχητές, που πρέπει να σας πω ότι έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά τα γυμναστήρια, γιατί τα γυμναστήρια παρά την κρίση πάνε πάρα πολύ καλά και όλο και περισσότεροι άνθρωποι κατευθύνονται στις πολεμικές τέχνες, στα δυναμικά αθλήματα και πάρα πολλά ευτυχώς νέα παιδάκια που θα είναι μαχητές του αύριο. Ο μαχητής στην κόκκινη γωνία είναι 9 χρονών, μαχητής του Πίτοξ Αρένα με δάσκαλό το Φλωρίν Φλωριτσάνου. Χειροκροτήστε το Μάριο Τσαντήρ Μπορξέρ Δεμίρη. Ο μαχητής στην πλέ γωνία είναι επίσης 9 χρονών, πρωταθλητής και motocross, από πολύ μικρός αγαπάει τα extreme sport γενικότερα. Έχει πάντοτε στο πλάι του τον πατέρα του. Ανήκει στη σχολή Stam The Showman Academy του παγκόσμιου πρωταθλητή Σταμάτη The Showman Μπιτάκου, κατόχου της ζώνης King of the Ring. Σχολή που συμπορεύεται μαζί με τον Σταμάτη και ο γνωστός καλλιτέχνης TNS. Στη γωνία του επίσης ο πρωταθλητής Κώστας Λαγός. Πρόκειται για τον Βασίλη Μπίλερμαν Κατσιγιάννη. Όταν τον ρώτησα γιατί Μπίλερμαν, μου είπε, με λένε Βασίλη από το Σούπερμαν. Βασίλης Μπιλ Μπίλερμαν λοιπόν. Διαιτητής του αγώνα, ο Θοδωρής Θεοδωρακάκος. Καλή επιτυχία και στους δύο μαχητές. Με τις 22 για πρώτη φορά σε επαγγελματική κάρτα No Limits αλλά και γενικότερα επαγγελματικών διοργανώσεων εντός Ελλάδας. Δύο πιτσιρίκια 8 και 9 χρονών. Κόκκινη γωνία Μάριος Δεμίρης. Μπλε γωνία Βασίλης Κατσιγιάννης. Εξαιρετικός αγώνας γιατί έχω μαθεί πληροφορίες και έχω μάθει ότι και οι δύο μικροί νεαροί αθλητές είναι φωτιά. Χρήστο μου, οι λιλιπούτοι αυτοί είναι τσαμπιόνια πραγματικά. Τους κρατάγανε με νύχια και με δόντια να μην παίξουν με αγώνες. Ευτυχώς βγάλαμε τους αγώνες. Απ' τη μία έχουμε τον Μάριο Δεμίρη, ο οποίος έχει το παρατσούκλι Τσαντήρ Μποξέρ. Τον μάζεψε κυριολεκτικά από τους δρόμους ο προπονητής του Φλωρίν Φλωριτσιάνου. Είναι 8 χρονών, έχει 12 αγώνες και έχει μόνο μία ήττα. Απ' την άλλη ο Βασίλης ο Κατσιγιάννης είναι ένας αθλητής που είναι 9 ετών, στους τελευταίους 6 μήνες αγωνίζεται με γωνία του τον Σταμάτη Πιτάκο, τον Stam The Showman και ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Αριστερό δεξί και δεξί high round kick από τον Κατσιγιάννη. Μπήκε πολύ γερά ο μικρός, πολλά χτυπήματα. Και απάντηση μια αριστερό direct από τον Δεμίρη. Δεμίρης που αρχίζει και δουλεύει τη μέση του. Αριστερό δεξί και ένα clinch.
μπήκε πάρα πολύ γερά ο Βασίλης ο Κατσιγιάννης, ο πρωταθλητής του Motocross. Πρωταθλητής του Motocross, αυτό είναι αλήθεια. Και σήμερα βαφτίστηκε με ένα καινούριο παρατσούκλι Χρήστο, το οποίο λέγεται Motor Fighter. Ένα πάρα πολύ round spinning kick. Round kick. Από τον Κατσιγιάννη. Back! Και ένα... Ένα back fist. Ένα back fist, ακριβώς από τον... Δεν το βλέπουμε ούτε στους μεγάλους. Αυτές τους δύο συνδυασμούς να αλλάξει, τους έχουμε δει για πολλά χρόνια στα επαγγελματικά ring. Έτσι. Τα βλέμματα και των δύο είναι τόσο καλά. Στον αέρα, ευτυχώς πέρασε πάνω το κεφάλι του Δεμίρη το spinning round kick. Έτσι. Πολύ ωραία κλεισίματα. Ένα κλείστημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Μπροστά ο μικρός Βασίλης Κατσιγιάννης κρατάει το κέντρο του ring και προσπαθεί να μαζέψει σημεία. Αγκάλιασμα το οποίο επιτρέπεται, διότι γιατί εδώ έχουμε... έχουμε Muay Thai αγώνα. Βεβαίως. Και τέλος του πρώτου γύρου. Βέβαια να αναφέρουμε ότι ο Δεμίρης είναι λιγότερα κιλά το Κατσιγιάννη. Δεύτερος γύρος, είναι τρεις γύροι του 1,5 λεπτού η συγκεκριμένη αναμέτρηση με όρους Muay Thai. Εδώ βλέπουμε clinch και δύο γόνατο, πάνω όμως ο άμυνος του Δεμίρη, ο οποίος είπαμε ότι έχει και αυτός πολύ καλή αντίληψη. Νομίζω ότι... Προσπαθεί τώρα ο Κατσιγιάννης πάλι να δουλέψει μέσα έξω. Έτσι. Δηλαδή να δώσει τα χτυπήματά του, να φύγει πάλι πίσω και να επιστρέψει ένα reverse. Εδώ όμως τον πρόλαβε σε αυτό το reverse ο Δεμίρης. Ακριβώς, Δεμίρης έμεινε πίσω, πολύ ωραία έκανε την αποφυγή του. Αρχίζει και ανεβαίνει, αρχίζει και ισορροπεί το παιχνίδι ο Δεμίρης. Ο κόσμος πιστεύω ότι το απολαμβάνει γιατί είναι δυναμικά τα παιδιά. Τρομερή αθλητές και οι δύο. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα γίνουν αθλητές και οι δύο. Είμαι σίγουρος. Μια πολύ ωραία δεξιά κόντρα με το αριστερό, με το δεξί. Ευτυχώς που βρήκε αέρα, Χρήστο. Κροσέ. Προσπάθησε να περάσει λίγο μετά τη δεξιά κόντρα και το αριστερό του. Κάνει ένα πρόβλημα με τον Κατσιγιάννη με βήμα πίσω. Πολύ ωραία αποφυγή. Ο μικρός και οι δύο πιτσιρικάδες, Χρήστο, έχουν πολύ καλή guard. Αν προσέξεις, έχουν και οι δύο τα χέρια τους επάνω. Καταπληκτικό. Πολύ υψηλή τεχνική κατάρτιση. Ένα πάρα πολύ ωραίο διάρρη. Πάνω στο μεσαίο ύψος round και που επιχείρησε ο Δεμίρης. Τον πρόλαβε. Την κόντρα ο Κατσιγιάννης. Εξαιρετική αθλητής, εξαιρετικός αγώνας. Φανταστικός. And I say, party non-stop. Τρίτος γύρος. Η αδρεναλίνη στα ύψη. Δεξί κροσέ από τον Κατσιγιάννη.
δυνατά χτυπήματα. Showman, αντίστοιχο με τη γωνία του ο Βασίλης ο Κατσιγιάννης. Πώς φαίνεται ότι έχει δάσκαλο το σταμάτη, ε. Βέβαια, γερά, βλέπω. Μπαίνει πολύ γερά και ο Μάριος ο Δεμήρης. Ο Δεμήρης θέλει να βρει τις κόντρες, ο Κατσιγιάννης βέβαια υπερτερεί στα κιλάκια, αυτό του δίνει ένα μεγάλο αβαντάζ. Ένα πολύ ωραίο μεσαίο λάκτισμα από τον Δεμήρη. Κι άλλο ένα πήγαινε για ψηλά. Στα πλευρά όμως του Κατσιγιάννη. Ένα σερί τώρα εξαιρετικό από τον Κατσιγιάννη και η απάντηση με κόντρα από τον Δεμήρη. Πολύ ωραίο σερί από τον Κατσιγιάννη. Πολύ καλύτερο θέαμα αυτός ο τρίτος γύρος. Στα γάντια το λάκτισμα του Κατσιγιάννη. Κλειστός, πολύ κλειστός ο Δεμήρης. Πάρα πολύ. Φανταστικά λακτίσματα, λάκτισμα ψηλό στο κεφάλι του Κατσιγιάννη από τον Δεμήρη. Ανεβαίνει σε αυτό το τρίτο γύρο ο Μάριος Τσαντήρ, μποξέρ Δεμήρης. Προσπάθεια για κλίντς. Προσπάθεια για κλίντς που επιτρέπεται καθώς έχουμε Muay Thai όρους. Και τέλος του αγώνα. Για να δούμε ποιος ήταν ο νικητής. Εγώ χειροκροτώ, Χρήστο. Εννοείται κι εγώ, κι εγώ. Συγχαρητήρια και ως δύο. Φανταστική. Πρώτη τους επαγγελματική μάχη, λοιπόν. Πρέπει να τους χειροκροτήσετε πολύ θερμά, και τους δύο. Σας απέδειξαν ότι άξιζε πραγματικά να βρεθούν σε επαγγελματική κάρτα και θα είναι οι πρώτοι μαχητές στην Ελλάδα, γράψαν ιστορία αυτή τη στιγμή, που έπαιξαν χωρίς προστατευτικά. Οι μαχητές του αύριο είμαστε σίγουροι ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει ποτέ και δεν θα αιτηθεί όταν έχει τέτοιους μικρούς μαχητές. Λοιπόν, θα αναφέρω το αποτέλεσμα. Κανονικά, εγώ προσωπικά θα ήθελα να σηκώσω τα χέρια και των δύο. Όμως συμφωνήσαμε να τους αντιμετωπίσουμε ως επαγγελματίες, γιατί αυτό έκαναν, προπονήθηκαν πολύ σκληρά. Και θα πρέπει, λοιπόν, να έχουμε και νικητή. Παρά του ότι και οι δύο πραγματικά είναι νικητές απόψε. Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των κριτών, νικητής της τέταρτης μάχης για απόψε, στο πιο δύσκολο στυλ, το στυλ του Muay Thai, μπλε γωνία, Βασίλης Μπίλερμαν Κατσιγιάννη. Μπράβο και σας. Έλα κοντά μου. Και ο Μάριος, Μάριε, έλα κοντά μου, γλυκέ μου. Εσείς οι δύο γίνατε και πρωταγωνιστές στα τηλεοπτικά δρόμενα. Βγήκατε στον Αρναούτογλου, στον Αντένα και κάνατε και υψηλά νούμερα τηλεθέασης από ό,τι έμαθα. Όλοι σας αγάπησαν. Σας έκανε αφιέρωμα η εφημερίδα, τα νέα. Το σπόρτι, το περιοδικό, γίνατε πραγματικά πρωταγωνιστές. Συγχαρητήρια, παίξατε πάρα πολύ όμορφα. Μπίλερμαν, πώς ήταν η πρώτη σου εμπειρία, λοιπόν, πώς ήταν αυτή η μάχη? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε και θέλω να ξανάρθω να παίξω. Ήταν δύσκολος αντίπαλος ο Μάριος? Ήτανε. Δεν ήταν κανένας τυχαίος, είναι καλός. Αλλά και εγώ είχα προπονηθεί. Δούλεψες πάρα πολύ σκληρά. Ναι. Μου άρεσε. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Εσύ, Μαρία, πέρασες καλά απόψε? Ναι. Θα μας ξαναρθείς? Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άξιοι και οι δύο άξιων δασκάλων μαχητές. Σπαρτιάτικο το ρινγκ του Νολίμης. Τέτοιους μαχητές θέλει να έχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και θα συνδεθώ με την αγαπημένη μου Διονυσία πάλι, γιατί έχει κοντά της το μαχητή που εκπροσωπεί την καμπάνια του θεσμού, το Fight for Life.
Είναι με το Βαγγέλη, το Χατζή. Η δύναμη και το πάθος του Βαγγέλη για τον πρωταθλητισμό τον έφερε στην κορυφαία διοργάνωση. Βαγγέλης Χατζής, Βαγγέλη, πώς νιώθεις που θα πρωταγωνιστήσεις για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό? Καταρχήν είναι τιμή μου και μεγάλη μου χαρά που επέστρεψα στη χώρα μου να αγωνιστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν στο να γίνει αυτός ο αγώνας, δηλαδή την κυρία Γωγό Μπιτάκου, το δάσκαλό μου τον Στέλιο τον Πετρούτσο και ακόμα και τον αντίπαλό μου τον Στάσο Ηλιόπουλο, γιατί περνάει και αυτό στο δικό του μήνυμα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που ήρθαν να με υποστηρίξουν. Σας αγαπώ πολύ όλους από την καρδιά μου και θα δείτε το καλύτερό μου αυτό απόψε.